βάζοντας πλώρη πραγματικά για να καταργήσουμε την εφαρμογή αυτού του νόμου, ας πούμε, στην πράξη, να ανοίξει μια πλατιά συζήτηση για το σύνολο των αντεργατικών ρυθμίσεων με σχέδιο για πλατεία άνοιγμα, για συγκεντρώσεις, για συσκέψεις στους χώρους δουλειάς, να ακουστούν γνώμες των συναδέλφων, να εμπλουτιστεί όλος αυτός ο προβληματισμός και η ανησυχία που όλοι μας αφουγκραζόμαστε καθημερινά πηγαίνοντας στους χώρους δουλειάς. Και να καλλιεργηθεί έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και μέσα από αγωνιστικές πρωτοβουλίες, γιατί δεν θα είναι μια πορεία στο κενό, σε αγωνιστικό με κενό, απλά ενημέρωσης. Λοιπόν, θα συνοδεύεται με αντίστοιχες αγωνιστικές πρωτοβουλίες να δημιουργηθεί αγωνιστικό κλίμα για την ανατροπή αυτού του αντεργατικού νόμου. Ουσιαστικός όμως όρος για την ανάπτυξη των αγώνων είναι η άνοδος της οργάνωσης των εργαζομένων, η ενίσχυση των σωματείων, η ίδρυση νέων, η συγκρότηση πυρήνων, επιτροπών στους χώρους δουλειάς, ζητήματα βεβαίως που πολλές φορές έχουν επισημάνει, που όμως με πιο αποφασιστικό τρόπο, συνάδελφοι, και μπροστά σε μια τέτοια μάχη πρέπει να δώσουμε λοιπόν το καλύτερό μας σε αυτό. Με βάση αυτά λοιπόν καλούμε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις σε ανυποχώρητη μάχη. Καλούμε ακόμη και συνδικαλιστές που δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας, αλλά βλέπουν πως ο δρόμος που ακολουθούν οι οργανωμένες δυνάμεις του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού είναι αδιέξοδος και ζημιογόνος και δεν οδηγεί πουθενά, πολύ περισσότερο που καλλιεργεί την ιτοπάθεια, τη μυρολατρεία, το συμβιβασμό. Τους καλούμε λοιπόν όλους αυτούς να συμπαραταχθούν μαζί μας.